Πάμε τώρα στην Έρικα Καβάζη, στην Λεμεσό, είναι στην Παλώδια, έτσι, για να μας παρουσιάσει ένα σχολείο που χτίστηκε στο Πικεφί, αν δεν κάνω λάθος. Έρικα μου, καλή σου μέρα για τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Καλημέρα, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς και όχι μόνο για τους πρόσφυγες. Μαζί μου είναι η Διευθύντρια του Προσωπικού, Νεκταρία Ιωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα πράγματα για αυτό το πραγματικά στολίδι εδώ στην Παλώδια. Αίθουσες διδασκαλίας που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από κανένα σχολείο, παρόλο που χτίστηκε, όπως είπες και εσύ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Φυσικά οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, ωστόσο είναι κάτι το οποίο αναμένεται σύντομα, κυρία Νεκταρία. Ναι, οι εργασίες συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες μέρες και 26 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουμε και επίσημα. Όπως βλέπετε, είναι σχεδόν έτοιμο. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, αλλά όλα τα συνεργεία δουλεύουν εντατικά. Το σχολείο ήταν στα πλάνα μας να λειτουργήσει μετά από 2 χρόνια για την ακρίβεια. Όμως, λόγω της μεγάλης ανάγκης που παρουσιάστηκε λόγω, ας το πούμε, του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δεν είναι όμως καθ' αυτό το σχολείο αυτό ο σκοπός του. Όμως θα θέλαμε να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες που έχουν έρθει στην Κύπρο και έχουν χάσει τα σπίτια τους. Και επίσης προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και ένα ταμείο προς ενίσχυσήν τους, για να μπορούν να φοιτούν στο σχολείο μας οι μαθητές αυτοί. Δηλαδή πρόκειται για αγγλόφωνο σχολείο που θα φιλοξενεί ακόμα και Ελληνοκύπριους. Έχουμε και Κύπριους. Έχουμε ήδη κάποιους μαθητές Κύπριους. Έχουμε μαθητές από διάφορες χώρες. Η επίσημη γλώσσα του σχολείου είναι τα αγγλικά και θα έχουμε τα προγράμματα International Baccalaureate και Waldorf. Δηλαδή η εκπαιδευτική δεν θα είναι από Κύπρο, θα είναι και από ξένες χώρες. Έχουμε μία μεγάλη ομάδα Κύπριων εκπαιδευτικών και ένας εκ των διευθυντών μας είναι Κύπριος και έχουμε φέρει και εξειδικευμένους καθηγητές σε αυτά τα 2 προγράμματα, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις ψηλότερες προδιαγραφές, τέλος πάντων, εκπαίδευσης σε αυτά τα 2 προγράμματα. Μέχρι αυτή τη στιγμή πόσοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και εγγραφή σε αυτό το σχολείο και πόσους θα μπορεί να φιλοξενήσει το συγκεκριμένο σχολείο? Αυτή τη στιγμή οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μπορούν να δεχτούν μέχρι και 700 μαθητές. Αναμένουμε αυτή τη σχολική χρονιά γύρω στους 500. Οι εγγραφές συνεχίζονται, οπότε θα έχουμε καλύτερα δεδομένα σύντομα. Και ηλικίες? Ηλικίες ξεκινάμε από 3 μέχρι και από φοιτούς λυκείου. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε μέχρι την τάξη 9 και του χρόνου συνεχίζουμε με τις τάξεις 10, 11 και 12. Μάλιστα. Και βλέπουμε είναι αίθουσες έτσι υπερσύγχρονες, υπάρχουν εξόδοι κινδύνου, τα κλιματιστικά. Όλα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας και εννοείται θέλουμε τα παιδιά να νιώθουν άνετα και να έχουν ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βρισκόμαστε σε μια αίθουσα διδασκαλίας που ανταποκρίνεται σε νήπια. Βλέπουμε έξω υπάρχει και ο παιχνιδότοπος. Τι άλλο περιλαμβάνει αυτό το project? Λοιπόν, θα έχουμε τα παιχνίδια όπως βλέπετε, θα έχουμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις που θα δουλεύουν οι δασκάλοι στα ενδιάμεσα κτλ. Έχουμε ξεχωρίσει λίγο τους χώρους όσον αφορά νηπιαγωγείο, δημοτικό και μετέπειτα. Στους χώρους εδώ του νηπιαγωγείου τέλος πάντων έχουμε και en-suite τουαλέτες, γιατί δεν θέλουμε τα παιδιά να διατρέχουν κίνδυνο γένοντας έξω. Οπότε θα υπάρχει χώρος για το φαγητό, τις διάφορες δραστηριότητες. Δεν έχει τελειώσει ακόμη το ανοιχτό γυμναστήριο, αλλά είναι στα σχέδια να ολοκληρωθεί σύντομα. Οπότε θα έχουμε όλα όσα χρειάζεται ένα σχολείο, ένα οποιοδήποτε σχολείο για να λειτουργήσει. Μάλιστα.
και είναι ιδιωτικό project, έτσι, είναι ιδιώτες ναι, είναι ιδιωτικό, ιδιωτικό ναι. Χρειάζεται όμως έρικα άδεια από το Υπουργείο. Έχουμε τη στήριξη της κοινότητας της Παλώδιας και ευχαριστούμε τον κύριο Ζορπά για τη στήριξή του και ευχαριστούμε και τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, οι οποίες βοηθούν ώστε να μπορέσει να ανοιχτεί το σχολείο. Υπήρχε συγκεκριμένη άδεια η οποία θα έπρεπε να εξασφαλιστεί από το Υπουργείο Παιδείας για την ανέγερση αυτού του σχολείου. Η άδεια είναι στη διαδικασία έγκρισης. Θα είναι από την επίβλεψη, να το πούμε, του Υπουργείου Παιδείας αυτό το σχολείο. Θα είναι εγκεκριμένο, εννοείται. Εννοείται. Ναι, επειδή δεν αργεί είναι, λίγο, έτσι, 26 μας λέει. Έχουμε κάνει όλες τις ναι. Έχουμε παραδώσει όλα τα χαρτιά και όλα όσα χρειάζεται στο Υπουργείο ήδη. Ναι, ναι, γιατί 26 είπατε θα φιλοξενήσετε τους πρώτους μαθητές. Φανταζόμαστε ναι, ναι, ναι. Μέχρι τότε θα είναι... Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Όχι, απλά άλλο, δεν έχουμε η αλήθεια. Η εικόνα είναι μόνο από μέσα. Αν μπορούσαμε με τη βοήθεια του εικονολήπτη να δούμε στο έξω. Λοιπόν. Ναι, γι' αυτό ναι. Είχαμε λάβει ναι, εικόνες εκ των προτέρων κάτι. Ωστόσο... Θα τα δούμε στη συνέχεια, αν είναι έτοιμα. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Έρικα. Καλή συνέχεια να έχετε.